Ξεκίνησα από την Ελασσόνα, από όπου ξεκίνησε ο στρατός, πήγα το Σαραντάπορο, πήγα Κοζάνη, πήγα Βέρεια, πήγα να ξεκίνησε 18 του μηνός. Και τερμάτισε. Δηλαδή, όλη τη βδομάδα με αυτά ασχολιώσουν. Πώς? Όλη τη βδομάδα δηλαδή με αυτά ασχολιώσουν, δήμαρχε. Όχι όλη τη βδομάδα, αυτό ήταν μία μέρα, κύριε. Α, όλα αυτά. Δηλαδή, μου ήταν 26 του μηνός. Ναι. Στις 26. Αυτό και αφού έγινε. Για δεν πήγε στην αναπαράσταση να τελειώνουμε. Μισό λεπτό. Και αφού έγινε η ιστορία όλη. Αυτή συνεχεία κάναμε μια επίσκεψη με 2-3 άτομα από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Παπανικολή. Ένα όπλο. Όλα αυτά στα πλαίσια των εκδηλώσεων. Ναι. Αυτά, ναι, ο Παπανικολής ήρθε στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των εκδηλώσεων. Και τελείωσε η μέρα 26. Είχαμε στις 26 το απόγευμα τον πανηγυρικό στο Πανεπιστήμιο. Είχαμε συνεχεία μια εκδήλωση τη Συμφωνική Θεσσαλονίκη, τη Κρατική Οπτική Θεσσαλονίκη. Αλλά λέτε στον κύριο Γεωργιάδη ότι δεν είναι έτσι όπω τα λέει. Βέβαια δεν είναι έτσι. Ο κύριο Γεωργιάδη δεν ήταν εδώ. Η εκδήλωση αυτή που έγινε, η αναπαράσταση που έγινε, η παρέμβαση. Εσείς ειδικά γιατί δεν πήγατε στην αναπαράσταση, ποια ήταν η ένσταση? Διότι αυτή η αναπαράσταση για μένα ήταν μια καταρχήν παράβαση των αρχών του σεβασμού τη τοπική αυτοδιοίκηση. Έγινε ερήμην μα. Δηλαδή αποφασίστηκε ερήμην μας. Αυτό εννοώ έγινε ερήμην μας. Εντάξει, μοιάζει μικρός ο λόγος πάντως για να απέχει ο Δήμαρχος από αυτό, όχι? Όχι, δεν είναι καθόλου μικρός. Κύριε Κοδομέα μου, δεν είναι καθόλου μικρός. Θα μπορούσε αυτή η αναπαράσταση να γίνει στο πλαίσιο της μεγάλης παρέλασης που έγινε. Ποιος σας αγνόησε, ο Υπουργός σας αγνόησε? Ποιος σας αγνόησε? Το Υπουργείο. Το Υπουργείο. Οι σύμβουλοι του Υπουργού, ο Υπουργός προφανώς. Λέμε τώρα, ρε παιδί. Μα τώρα, είναι τώρα, κύριε Μπουτάρη, θα το λέω ειλικρινά τώρα. Είναι πραγματικά σπουδαίος λόγος μια τελετή που οργάνωσε το ελληνικό κράτος. Γιατί αφού λέτε το Υπουργείο, οργάνωσαν το Υπουργείο Μακεδονία Στράκης, αν καταλαβαίνω. Γιατί ο Δήμος και ο Δήμαρχος θα καταγραφεί στην ιστορία ότι δεν πήγε γιατί κράταγε μούτρα στον Υπουργό. Μα είναι όχι, δυνατόν. Κύριε, τώρα μην Γεωργιάδη, αυτό καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε. Όχι, κύριε Γεωργιάδη, καταλαβαίνετε αυτό που θέλετε να καταλάβετε. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πήγε σε όλες ανεξαιρέτως τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από το ελληνικό κράτος. Την παρέμβαση δεν την κάνει ο Δήμος. Περίμενε δύο λεφτά να πάμε ένα διάλειμμα. Πάντως αναγνωρούμε και την Δημοτική Αρχή. Είναι ένα ζήτημα, έτσι. Μην μου βάζετε λόγια στο στόμα. Το Καρακιτσαριό, το Χουντικό δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνει δεχτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σας παρακαλώ πολύ. Το Καρακιτσαριό, το Χουντικό. Το Καρακιτσαριό, το Χουντικό είναι ότι κάναμε αναπαράσταση με στολές εποχής, με έφυπα τμήματα τα οποία περάσαν. Αυτό είναι Καρακιτσαριό, Χουντικό. Συγγνώμη, έχετε πάει ποτέ στην παράσταση μας του Βατερλό? Έχετε πάει στην παράσταση μας του Βατερλό? Τι είναι, Χουντικό Καρακιτσαριό είναι? Έχετε δει τις παραστάσεις στην Αμερική, τις παρελάσεις στην Αμερική με τις στολές των μαχητών της ανεξαρτησίας? Αν σας αρέσει, πάτε. Κύριε Μπουτάρη, σας λέω, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που κάνουν τις παρελάσεις με τις στολές των πολεμιστών της ανεξαρτησίας. Είναι χουντικοί οι Αμερικάνοι. Τώρα είναι αυτή η ερώτηση. Κύριε Γεωργιάδη, οι Αμερικάνοι. Αυτά λέει! Άστο να μιλήσει. Δεν θα ντρεπόμαστε για τις στολές που φοράγαμε? Για πέστε, θα με αφήσετε να μιλήσω τώρα. Για πείτε μας. Λοιπόν, εγώ κατά την άποψή μου, τέτοιου είδους αναπαραστάσεις μόνο επί Χούντας γινόταν στην Ελλάδα. Τι θέλετε να τα ακούσετε, κύριε Γεωργιάδη? Και επειδή δηλαδή το έκανε η Χούντα και δεν καταφέραμε να το κάνουμε εμείς 40 χρόνια κακώς, είναι χουντικό κάτι που γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο? Σας λέω, στη Γαλλία κάνουν τις αναπαραστάσεις. Στην Αμερική κάνουν τις αναπαραστάσεις. Στην Αγγλία έχω δει εγώ αναπαράσταση ναυμαχίας του Τραφάλγκαρ. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι το κάνουν, είναι έξυπνοι. Και ο έξυπνος ο Μπουτάρης ξέρει ότι όλοι οι άλλοι είναι χουντικοί σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Μα τώρα σοβαρά αυτά που λέτε? Μα είναι σοβαρά αυτά που λέτε? Μου βγήκατε δήμαρχος και λέγατε θέλω να βάλω Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του τουρισμού. Και δεν ξέρετε ότι τέτοιου είδους εργαλεία τουριστικά χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο? Δεν το ξέρετε? Άσχετος είστε! Εάν θέλετε, κύριε Γεωργιάδη, εάν θέλετε να κάνετε. Μα είναι δυνατόν να μου λέει τώρα χουντικό Καρακιτσαριό στις στολές του ελληνικού στρατού? Θα σταματήσει να μιλάτε. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει αμφιβολία. Συμμαζέψτε λίγο τον κύριο Γεωργιάδη. Εάν θέλει να κάνει τη Θεσσαλονίκη. Εάν θέλει να κάνει τη Θεσσαλονίκη Ντίσελαντ, να έρθει να βάλει υποψήφιο για δήμαρχο. Ντίσελαντ. Θα την κάνω τη Θεσσαλονίκη. Εσείς είχατε πει θα την κάνετε τη Disneyland. Κάνετε λάθος.
Εσείς οι κατέπειτα χρησιμοποιήσετε όλα τα σύγχρονα εργαλεία του τουρισμού. Λοιπόν, και σας ρωτώ, δεν είναι σύγχρονο εργαλείο του τουρισμού. Έλα, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Κατά την άποψή μου δεν είναι αυτό εργαλείο σύγχρονο, κύριε. Την είδατε εσείς την αναπαράσταση. Αυτό ξέρω. Κύριε Γεωργιάδη, την είδατε την αναπαράσταση αυτή. Ουέι, μην φαρισαίοι υποκριτές σας λέω. Εάν μου λέτε. Την είδατε αυτή την αναπαράσταση, κύριε Γεωργιάδη. Εάν μου λέτε ότι επειδή φοράγαν στολές του ενδόξου ελληνικού στρατού που απελευθέρωσε την πόλη, ότι αυτό είναι χουντικό, τι να σας πω. Δεν πάω να σου πω τίποτα άλλο. Κύριε Γεωργιάδη, ο λαϊκισμός σας, είναι γνωστός. Λοιπόν, μην μου βάζετε με ένα λόγια στο στόμα. Είμαι γνωστός αντιμνημονιακός λαϊκιστής. Πάντως, εγώ δεν τον είδα, δεν έχω γνώμη. Αλλά μια εκδήλωση, μια αναπαράσταση μπορεί να είναι καρακιτσαριό, μπορεί να είναι ωραία, μπορεί να είναι αισθητικά καλή. Πώς θα γίνει, μην του βάζεις. Γιατί του βάζεις τώρα στο στόμα τις στολές του ελληνικού στρατού. Η ένσταση που είπε είναι ότι ήταν καρακιτσαριό, γιατί φόραγαν τις στολές του ελληνικού στρατού απελευθέρωση στην πόλη. Αυτό είπε. Δεν είπε, δεν ήταν ωραίες οι στολές. Μα δεν τρέπεσε λιγάκι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν τρέπεσε καθόλου. Δεν είπε έτσι. Δεν τρέπεσε καθόλου. Εγώ να ντραπώ. Από όλα που σε ψηφίζουν. Εσάς. Δεν πήραν την άδεια. Αλλάες, εκείς μάγος τον αλλάες τα λόγια. Δεν πήραν την άδεια τους ψηφοφόροι μου να σε ρωτήσουν πριν. Συγγνώμη. Στις επόμενες εκλογές θα τους ζητάω να σας παίρνουν τηλέφωνο πρώτα. Σαν το λόγο της θυμής μου. Θα τους ζητάω να σας παίρνουν τηλέφωνο. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή κάποιο ρόλο πρέπει να παίρνουμε εμείς εδώ σαν αντικοδεσπότες, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Τι είπε. Ότι ήταν καρακιτσαριό. Δεν είπε. Για ποιο λόγο δεν είπε. Γιατί για τις στολές είπε, άστα αυτά. Δεν είπε. Α, μας πει τώρα. Δεν είπα για τις στολές, κύριε Γεωργιάδη. Είπα για το φτωχό του θέματος. Τελευταία στιγμή φτωχό. Όλα. Τι πλέκεται το ελληνικό στρατό τώρα στη μέση. Εσείς. Θα με τρελάνετε. Δεν είπατε προηγουμένως ότι μόνο επί χούντας γίνονται εκδηλώσεις με στολές του στρατού. Είπε χουντικό καρακιτσαριό. Είναι άλλο. Αυτό είπατε. Όχι με στολές του στρατού. Κύριε Γεωργιάδη, όχι με στολές του στρατού. Δεν θα μου βάλεις εμένα λόγια στο στόμα. Μόνο επί χούντας γινότανε αναπαραστάσεις με στολές εποχής. Οι στολές τον ενοχλούν λοιπόν. Οι στολές εποχής τον ενοχλούν. Αυτό δεν λέτε. Στολές εποχής, αναπαραστάσεις με στολές εποχής. Γιατί δεν κύριε Γεωργιάδη, ή βλάκας είσαι, ή κάνεις το βλάκα. Μα οι στολές εποχής που απελευθέρωσαν την πόλη, στολές του στρατού. Ή βλάκας είσαι, μ' ακούστε να τι σου λέω, ή ακούστε σου λέω, ή βλάκας είσαι ή κάνεις το βλάκα. Ένα από τα δύο. Και επειδή δεν είσαι βλάκας, κάνεις το βλάκα. Καλή, καλή, γιατί έχει είσαι λαϊκιστής του κερατά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άντε τώρα. Δηλαδή λέτε. Ότι λέτε. Δεν μιλάω με σένα, κύριε Γεωργιάδη. Δεν μιλάω με σένα, δεν σου απαντάω. Διάλειμμα. Δήμαρχε, περίμενε. Ευχαριστούμε τους υπόλοιπους. Τι να περιμένω, τι να περιμένω. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καπουράκη. Μα τι κάνεις, δεν μίλησες τόση ώρα. Από τις 8 ώρες εδώ. Όχι, μίλησα μία φορά και είπατε θα κάνετε άλλον ένα κύκλο. Αυτό είπατε. Να κάνουμε μια παράταση με